Σας απευθύνω εκ μέρους των εργαζομένων στα διαρρωμένα ποσά θερμό, ταξικό και αγωνιστικό χαιρετισμό. Συνάδελφοι, στέλνουμε και σήμερα αυτό εδώ το βήμα μήνυμα ανθρωπιάς και συμπαράστασης προς όλες τις οικογένειες που θρηνούν τον άδικο χαμό των ανθρώπων τους στο εγκληματικό ατύχημα των Τεμπών. Ο αγώνας τους για δικαίωση είναι και δικός μας αγώνας. Στέλνουμε επίσης μήνυμα αγώνα και ταξικής αλληλεγγύης προς όλους τους ανθρώπους που έχουν χάσει, προς όλες τις οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους σε εργατικά ατυχήματα. Εξαιτίας των άθλων συνθηκών εργασίας και της έλλειψης μέτρων προστασίας του χώρου δουλειάς. Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, η εργατική τάξη της πατρίδας μας και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματά της έχουν μπει για πάνω από μια δεκαετία στο στόχαστρο των πιο σκληρών ευρωπαϊκών εκπροσώπων του Δουλευτού Καπιταλισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ακρίβεια σαρώνει την αγορά, κάνοντας την βίωση της εργατικής οικογένειας ακόμη πιο δύσκολη. Η ανεργία των νέων συνεχίζει να βρίσκεται στα ύψη. Η φτώχεια των γυναικών πλήττει τους περισσότερους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους. Τα νίκια έχουν εκτοξευτεί και έχουν γίνει απλησίαστα. Την ίδια στιγμή η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει, τα χωριά αδειάζουν και η γεωργική καλλιέργεια καταλήγεται. Ο πρωτογενής τομέας έχει καταδικαστεί από την κυβέρνηση και την ελίτ της Αθήνας σε εξαφάνιση. Εργοστάσια και μικρές παραγωγικές μονάδες συνεχίζουν να κλείνουν σε όλη τη χώρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται ουσιαστικά υπό διωγμό και δεν μπορούν να αντέξουν τον διεθνή και τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Έτσι, είτε ξεπουλούνται σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες, είτε σε πολυεθνικές, είτε και κλείνουν. Η παιδεία, η υγεία και η υγεία πλέον οδεύουν σε δυτικά κέρδη. Εργαζόμενοι λαοί της Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζετε, στην Μαλαματίνα δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε ένα σκληρό μακροχρόνιο αγώνα, που τώρα έχει μεταφερθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αίτησή μας η ανάκτηση των παράνομων απολύσεων και η επιστροφή όλων στην εργασία. Σε ένα πρώτο βήμα πετύχαμε σημαντικές νίκες και ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις. Αλλά τα πράγματα δεν έχουν ακόμα τελεσυνθήσει. Η εργοδοσία συνεχίζει να κολυσευγεί για να κερδίσει χρόνο και να μας αναγκάσει να εγκαταλείψουμε τον αγώνα. Δεν θα το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ως η τελική μας δικαίωση. Ώστε να επιστρέψουν οι εμπολιμένοι στις δουλειές τους και να λειτουργήσει και πάλι κανονικά το εργοστάσιο. Στον Τσάνταλη, οι συνάδελφοί μας βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας και ζητούν την καταβολή των δουλευμένων τους και άμεση επαναλειτουργία του εργαστήριου, το εργοστασίο του οποίου βρίσκεται κλειστό εδώ και 8 μήνες. Η επιχείρηση είναι προημένη στις τράπεζες και ο ιδιοκτήτης ισχυρίζεται ότι αναζητά επενδυτή για να σώσει την επιχείρηση, όπως λέει. Όποια έκταση και αν έχει κατάσταση στην επιχείρηση Τσάνταλη, με νέο ιδιοκτήτη ή όχι, εμείς δηλώνουμε ότι η επιχείρηση πηγαίνει πακέτο με τους εργαζόμενους της. Η κυβερνητική πολιτική έχει διαμορφώσει ένα τέτοιο καθεστώς που ευνοεί τις τράπεζες, τους μεγάλους επενδυτές και τα διάφορα πάντς, όχι την οικονομική επιχείρηση. Εργαζόμενες και εργαζόμενοι, ο μόνος δρόμος για να ζήσει μια αυτοπρέπεια εργατική οικογένεια είναι ο δρόμος του αγώνα και της αλλαγής των συσχετισμών. Καλούμε τις νέες και τους νέους εργαζόμενους να βγουν στα εργατικά συνδικάτα και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο μέλλον για την εργατική τάξη. Με ενότητα, αγώνα, οργάνωση και αλληλεγγύη θα ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ετοιμάζουν οι ελίτ του παγκόσμιου καπιταλισμού.
με αλληλεγγύη και συνεργασία των λαών θα ξεπεράσουμε τα δεινά των πολέμων και των φυσικών καταστροφών. Ζήτω η αλληλεγγύη των λαών. Ζήτω η εργατική τάξη.